Θεωρώ ότι με τις τοποθετήσεις του το ΚΚΕ σήμερα ανέδειξε και απέδειξε ότι το νομοσχέδιο που συζητήσαμε σήμερα όλη μέρα δεν αποτελεί επουδενή απάντηση στα πολλά και οξυμένα προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων μικροεπιχειρηματιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι απουσίασαν οι αυτοαπασχολούμενοι σε όλες τις τοποθετήσεις των Υπουργών και αυτό συνιστά βεβαίως και μια παραδοχή από τη μεριά τους ότι αυτός ο μύθος περί ενιαίου επιχειρηματικού κόσμου είναι απλά ένας μύθος και τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχει κανένας ενιαίος επιχειρηματικός κόσμος. Υπάρχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχουν οι λεγόμενες μικρομεσαίες, οι οποίες και αυτές για τη χώρα μας είναι μεγάλες και βεβαίως υπάρχουν και εκείνοι οι μικροί επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι πραγματικά κάθε μέρα είναι βιοπαλαιστές, προσπαθώντας να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Αποδείχτηκε ότι το νομοσχέδιο αυτό κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση, ότι αντιστρατεύεται τα συμφέροντά τους, όχι μόνο δεν τα υποστηρίζει και βεβαίως το νομοσχέδιο στοχεύει αποκλειστικά στις λεγόμενες επιχειρηματικές συνεργασίες μέσα από συγχωνεύσεις, απορροφήσεις και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να σταθώ λιγάκι σε κάποια στοιχεία των τροπολογιών. Είναι δύο οι τροπολογίες. Καταρχήν για την πρώτη τροπολογία που είναι και η μεγαλύτερη, η 1315, θα θέλαμε να πούμε ότι για το άρθρο 2 καταρχήν προβλέπει ουσιαστικά την ιδιωτικοποίηση της επιμόρφωσης στο Δημόσιο και συγκεκριμένα στο Υπουργείο των Οικονομικών για δύο υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, για δύο διευθύνσεις μάλλον. Αυτή η επιμόρφωση εκτός, λέει, από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης θα γίνεται και από ιδιωτικούς φορείς. Και βεβαίως για ένα άλλο άρθρο αυτής της τροπολογίας σχετικά με τις ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, αποδείχτηκαν και αποδεικνύονται συνεχώς ότι αυτές οι ενισχύσεις είναι ανεπαρκείς και ότι βεβαίως αυτό που θα πρέπει να υλοποιηθεί, το είπαμε και στις τοποθετήσεις μας, είναι η πρόταση νόμου του ΚΚΕ που δίνει μια πραγματική ανάσα σε όλα τα προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων. Τέλος, για την δεύτερη τροπολογία, η οποία προβλέπει έχει τον τίτλο «Κατεφημισμών επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης», στην πραγματικότητα αυτό που εισάγεται με αυτήν την τροπολογία είναι ότι καταργείται η ακρόαση του ασφαλισμένου, το δικαίωμα της παράστασής του και αυτό το γεγονός ούτε ταχύτητα στην έκδοση της σύνταξης προσφέρει από μόνο του και επιπλέον δυσχεραίνει και την αίτηση αυτού που αιτείται τη σύνταξη καταργώντας το αναφέρετο δικαίωμά του για παράσταση για να υποστηρίξει το αίτημά του. Καταψηφίζουμε αυτή την τροπολογία. Στην πρώτη τροπολογία, στη 13-15, ψηφίζουμε παρόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.